Πάμε. Οι πρώτες εντυπώσεις που είχαμε από το YZF 450 του 2011 ήταν απίστευτα θετικές. Με το που αντικρίσαμε τη μοτοσυκλέτα έτσι στο φυσικό της χώρο σε μια πίστα μοτοκρός, εντοπίσαμε καταρχάς τις διαφορές σε σχέση με τις υπόλοιπες 4,5. Το εξωτικό look, αυτό το κουστούμι το πολύ διαφορετικό από τα υπόλοιπα έτσι τετριμένα εμφανισιακά μηχανάκια. Η ιδιαιτερότητα στον τρόπο που ξεδιλύεται η εξάρτηση από το πίσω μέρος του κινητήρα, κάτι που δεν υπάρχει πούμε, σε άλλη έτσι, μοτοσυκλέτα. Καθώς επίσης και ο ήχος που έχει, με το που τη βάζει μπροστά, σου δίνει να καταλάβεις ότι πρόκειται για κάτι διαφορετικό από ένα έτσι, απλά 450 κυβικό μοτοκρός μηχανάκι. Από εκεί και έπειτα, προσέχοντας και λίγο τις λεπτομέρειες, τις τιμονόπλαγες, τα μαύρα στεφάνια που σου δίνει κατευθείαν το τροποστάσιο, τους φαρδύτερους μασπιέδες, όλα αυτά συντελούν στο να καταλάβει κάποιος ότι έχει πάρει μια έτοιμη αγωνιστική μοτοσυκλέτα που δεν χρειάζεται να επενδύσει ούτε ένα ευρώ για να μπορέσει να συναγωνιστεί οτιδήποτε βρει σε μια χωμάτινη πίστα. Ο κινητήρας του Yamaha είναι όλα τα ευρώ. Πραγματικά εκεί φαίνεται η διαφορά με όλες τις 4,5 που καβαλήσαμε φέτος και εμένα προσωπικά με λίγη έτσι δουλίτσα και προσαρμογή στο πώς συμπεριφέρεται με έκανα να το επιλέξω ως το πιο δυνατό εντός εισαγωγικών πάντα γιατί στο δυναμόμετρο πάντα οι αντιστοιχίες δεν είναι ίδιες με τις υπόλοιπες μοτοσυκλέτες. Είναι όμως πολύ αξιοποιήσιμη η δύναμη και υπάρχει βέβαια και δυνατότητα να επιλέξεις ανάμεσα σε 7 χάρτες που σου δίνει το εργοστάσιο. Διαλέγοντας λοιπόν το καταλληλότερο για τα δικά μας χέρια, καταλήξαμε στο ότι το YZF μπορεί να κερδίσει οτιδήποτε σε δύναμη κινείται μέσα σε μια πίστα μοτοκρός. Έχει τη δύναμη ακριβώς εκεί που τη θες, δεν σε κρεμάει μέσα σε καμία στροφή, δεν βύχει εντός εισαγωγικών μέσα στις λακκούβες, σε καμία δυσκολία. Και μπορείς εύκολα χωρίς πολύ φόρα, αξιοποιώντας τη δύναμη με μια ταχύτητα πάνω να καθαρίσεις οποιοδήποτε άλμα έχουμε μέχρι τώρα βρει σε ελληνική πίστα μοτοκρός. Την ερώτηση των αναρτήσεων την περίμενα περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη. Ο συνδυασμός του σκελετού με αυτές τις αναρτήσεις είναι πραγματικά ό,τι πιο κοντά υπάρχει σε factory, εργοστασιακή έτσι, μοτοσυκλέτα του παγκοσμίου. Είτε καβαλήσουμε ας πούμε, μια φτιαγμένη, σεταρισμένη ή έτοιμη μοτοσυκλέτα που τρέχει στις πίστες του εξωτερικού, είτε ένα stock YZF 4,5, η αίσθηση είναι ακριβώς ίδια. Οι ρυθμίσεις που επιλέξαμε είναι πάρα πολύ κοντά στις στάνταρ εργοστασιακές, δηλαδή μιλάμε για ένα κλικ διαφορά στην συμπίεση του πυρουνιού και δύο κλικ διαφορά στην επαναφορά της πίσω ανάρτησης. Δηλαδή κατευθείαν. Για μάχα σου δίνει τη δυνατότητα να καβαλήσει μια μοτοσυκλέτα όπως είναι σεταρισμένη για γρήγορη και αγωνιστική οδήγηση, χωρίς όμως να σε κουράσει, χωρίς να σε προδώσει και χωρίς να αντιδράσει παράξενα λόγω του έτσι, στιβαρού σκελετού εκεί που δεν το περιμένεις. Τα κάνει όλα καλά δηλαδή, στρίβει επί τόπου, δεν κουνάει στις ευθείες, καταπίνει τις μεγάλες λακκούβες και τα τεράστια άλματα χωρίς πολύ κόπο και χωρίς να καταλάβει ο οδηγός ότι καταβάλει μια προσπάθεια. Είναι δηλαδή πολύ ξεκούραστο και πολύ έτσι ευχάριστο να το μεταφέρεις και να αλλάξεις κατεύθυνση γρήγορα μέσα σε μια πίστα. Καταλληλότερο όπλο που μπορεί να έχει κανείς έτσι δηλώντας συμμετοχή σε μία πίστα είτε αυτή είναι ομουδερή, είτε είναι λασπερή, είτε έχει ξέρω τερέν είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να έχει ένας έτσι
δικού μας επίπεδου αναβάτης, ώστε να μπορέσει να συμμετάσχει απροβλημάτιστα και με αξιώσεις σε οποιοδήποτε αγώνα. Εμείς είχαμε την τύχη να καταλήξουμε να αγωνιστούμε με το WZF για αυτή τη χρονιά και πραγματικά το θεωρώ τύχη, γιατί είχαμε και δύο πρώτους δύσκολους αγώνες, όπου τουλάχιστον από τεχνικής πλευράς βγάλαμε προβλημάτιστα. Το WZF είναι υπεραξιόπιστο, είναι παντοδύναμο σε όλες τις συνθήκες, είτε το τερέν έχει λάσπη, είτε είναι αμμόδες όπως αυτό της πίστας της Χαλκίδας, είτε είναι λίγο πιο τεχνικό με πολλά άλματα και κλειστές στροφές όπως το δοκιμάσαμε στην πίστα LPG, όπως ξέρουν όλοι ότι είναι ιδιαίτερα τεχνικό κομμάτι. Δεν είχαμε πουθενά παράπονο, με πολύ μικρές ρυθμίσεις στις αναρτήσεις και με τελικά τον τρόπο διανομής δύναμης της ροπής που καταλήξαμε να επιλέξουμε, χρησιμοποιήθηκε το ίδιο σε όλες τις πίστες. Η μοτοσυκλέτα μπορεί να ανταποκριθεί παντού και από εκεί και έπειτα είναι στα χέρια του αναβάτη να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Θεωρώ ότι είναι νούμερο ένα επιλογή φέτος ανάμεσα στις 450 κυβικών καθαρόαιμους μοτοσυκλέτες της χρονιάς. I said, are you gonna be my girl?